Απλά και στο πρωί έγινε ένα περιστατικό σε ένα σχολείο εδώ της Κορινθίας, το οποίο το παιδάκι παίζανε ένα παιχνίδι που γίνει μόδας, το οποίο τι γίνεται. Κρατάς την αναπνοή σου για 10 φορές και κάνεις ένα βαθύ κάθισμα και σε σφίγγει ο άλλος από το λαιμό ή από το στήθος και λιποθυμάς ή τέτοιο. Το ίδιο έπαθε χθες ο νηψιός μου, mm-hmm. το οποίο το πήγανε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, εδώ πέρα είχε τις αισθήσεις στο παιδί κανονικά μόλις έφυγε από το σχολείο. Το πήγανε στο νοσοκομείο και εδώ πήγαμε στον Πέδων, στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί του είπανε, έφυγε, του κάνανε όλες τις εξετάσεις απαραίτητες και αυτά, έφυγε το βράδυ από το νοσοκομείο, γύρισε στην Κόρινθο, είπαν να μην κοιμηθεί το παιδί κανονικά, να το ξυπνάμε ένα 2 ώρες, να δούμε αν έχει αισθήσεις του και τέτοια. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα πήγε σε καρδιοχειρούργο το μεσημέρι, δεν ξέρω το αποτέλεσμα και αυτά τι έχουν πει. Και εντάξει, το παιδί σε παρακολούθησε στο σπίτι. Πάντως είναι καλά. Ναι, τώρα είναι καλά, ναι, το παιδί. Τον δεν έγινε τίποτα χειρότερο. Τον έσφυγαν κάποιοι φίλοι του, οι μαθητές του με τα χέρια τους, έτσι παίζεται. Ναι. Παίζεται αυτό το παιχνίδι, δηλαδή κάθεται, μόλις πάρει 10 βαθιές ανάσεις, κάθεται κάτω και το σφίγγει ο άλλος από το λαιμό και φέρνει λιποθυμία αυτό και τέτοια πράγματα αυτό το παιχνίδι. Άρα... Από ό,τι έμαθα, έχει γίνει μόδα σε όλα τα σχολεία της Κορινθίας. Α, μάλιστα. Και το έξωσα σήμερα λίγο το θέμα. Τώρα η πρωτοβάθμια και αυτά τι κάνουν, τι ενημερώσεις έχουν, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Στόχος λοιπόν είναι να λιποθυμήσει το παιδί αυτό, μάθατε εσείς. Να φτάσει στη λιποθυμία. Να φτάσει στη λιποθυμία, αυτό είναι το παιχνίδι τους. Μάλιστα.